αποκτεί τουλάχιστον κανένας. Μήπως ήρθε εδώ μαζί με αυτή την κοπέλα? Έχουμε να φορτώσουμε ένα μήνυμα. Τέτοιες κακές παρέες έχουν όλοι. Αντομοκλάκες! Η αλήθεια δεν βοήθησε σε τίποτα. Το μόνο που μου έχει μείνει είναι πικρές αναμνήσεις. Μπρος. Ναι. Το αφεντικό σου δεν θα έρθει. Είναι στα κεντρικά. Ποιος ειδοποίησε? Ένας γείτονας. Μάρτυρες? Κανείς, προφανώς. Οι ύποπτοι τουλάχιστον? Κανένας. Αλλά μιας και τα ανέφερες, πού ήσουν αυτές το βράδυ? Στο γραφείο μου. Υπάρχουν μάρτυρες γι' αυτό? Ένα μπουκάλι ουίσκι και ένα πακέτο τσιγάρα. Να στα φέρω? Όχι, δεν χρειάζεται. Άλλωστε τέτοιες μαλακίες έδιωξαν από το τμήμα. Μαλάκες σαν εσένα με έδιωξαν από το τμήμα. Και μην μπλεχθείς στην υπόθεσή μου. Άντε γαμίσου. Θυμάμαι την κάθε λεπτομέρεια. Τα μαλλιά της. Το χαμόγελό της. Τη φωνή της να προφέρει το όνομά μου. Όταν ξέρεις το όνομα κάποιου, αποκτάς δύναμη πάνω του. Μπορείς μέχρι και να τον καταστρέψεις. Έλα, εγώ είμαι. Πρέπει να μιλήσουμε. Για το άρθρο σε δολοφονία. Σύντομα! Άργησες. Καλημέρα, λένε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι ίσως. Τίποτα κακές συνήθειες. Τίποτα που να είναι γνωστό. Τίποτα κακές παρέες. Πέρα από σένα.
Εγώ έπαψα να είμαι παρέα της εδώ και πολύ καιρό. Κακές παρέες έχουν όλοι. Πες να μου χτυπήσει κανένα δυο παρά του τελευταίο χρόνο. Θες να ψάξω. Όχι. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Αυτός ποιος είναι? Φωτογράφος της. Αλλά λέγεται ότι ήταν κοντά, αν με πιάνεις. Λέγεται μόνο. Ξέρω μόνο όσο μπορώ να αποδειχθώ. Τίποτα παραπάνω. Αλλά αν περιμένεις τι είναι και καλό, βρε μετά από σένα. Ξέρεις που μπορώ να το βρω? Κακές παρέες έχουν όλοι. Πες να μου χτυπήσεις κανένα δυο παρά του τελευταίο χρόνο. Θες να ψάξω. Όχι. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Ένα κλασικό μπαράκι, όχι και τόσο δημόσιο, έξω από τα γούστα της όμως, ιδανικό μέρος για να κρυφτεί. Τι να βάλω? Whisky, σκέτο. Αυτόν εδώ τον ξέρεις? Ναι, τον έχω δει. Μήπως ήρθε εδώ μαζί με αυτή την κοπέλα? Ναι, ερχόντουσαν συχνά εδώ μαζί. Καλά, έχω να τους δω και τους δύο κάτι μέρες. Και ήταν κοντά? Τι εννοείς? Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Δεν θα απαντήσω σε αυτό.
να σου πω. Πολύ κρίμα. Σου είπα, δεν. Βάλε μου άλλο ένα. Πάντως ναι. Τι ναι. Ήταν κοντά μεταξύ. Κάθονταν συνήθως εκείνο εκεί το τραπέζι. Φαίνονταν να περνάνε καλά. Λυπάμαι, απαγορεύεται το κάθισμα. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Αν ήμουν τζογαδόρος, δεν θα πόνταρα τα λεφτά μου στο φωτογράφο. Το μικρό σπίτι και το διακριτικό μπαρ δεν κολλάνε με το καλό αμάξι τους γορίλες κατοικίδια. Πρέπει να υπάρχει κάποιος τρίτος. Δώσουμε ένα μήνυμα. Να το αφήσει το τηλεφωνητή καθήκη. Δυο μαλάκες. Τον θα λάβεις το μήνυμα ή θες μήνυμα. Στο διάλο ρε αρσίδι. Χορεύουμε. Ναι. Με αγαπάς. Αμφιβάλλεις. Όλη μας η ύπαρξη βασίζεται στην αμφιβολία. Το ποιοι είμαστε, το τι πιστεύουμε. Τίποτα δεν ξέρω, πράγματι. Εγώ ξέρω ποιος είμαι και τι πιστεύω. Ποιος είσαι και τι πιστεύεις. Είμαι αυτός μου και πιστεύω σε σένα. Αλήθεια. Αλήθεια. Ξημέρωσε.
ήξεραν που να χτυπήσουν τα αρχίδια. Το παλάβεις το μήνυμα ή θες? Σ' αρέσει να κοπανάς το κεφάλι σου στον τοίχο, ε? Έτσι τη βρίσκω εγώ. Άντε, πες ό,τι θέλεις να πεις και δίνε το. Η υπόθεση θα μπει στο αρχείο. Κάποιοι θέλουν να σταματήσει η έρευνα. Θα κλείσει με βασικό ύποπτο έναν φωτογράφο που χάθηκε. Δεν ήρθε εδώ μόνο γι' αυτό. Κοίταξε, η κοινωνία είναι ένας απέραντος γαμμένος βόθρος. Όσα δεν επιπλέουν στο σκατό καταλήγουν να πνίγονται. Είναι η δουλειά των μπάτσων που και που να βάζουν τα χέρια τους μέσα. Αλλά οι περισσότεροι φοβούνται να λερωθούν. Μην κάνεις το μαλάκα. Ξέρεις τι θέλω να πω. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί ίσως τελικά να μην είμαι τόσο μπάστρος όσο φαίνομαι. Έχω το ελεύθερο να κάνω αυτό που πρέπει, χωρίς συνέπειες, χωρίς ερωτήσεις. Υπερβολικά πολλή ελευθερία για κάποιον που φλερτάρει ανάμεσα σε εκδίκηση και δικαιοσύνη. Μου κάνει. Τσεκάρισε έναν αριθμό στα γρήγορα. Ακούς? Γράφε.
Σου λείπω καθόλου. Το ξέρεις πως μου λείπεις. Δεν ήταν ανάγκη να φύγεις τόσο άδικα. Όλοι θα πεθάνουμε κάποια μέρα. Λες, ε. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις. Είμαστε ήδη νεκροί. Απλά επιστρέφουμε για να πεθάνουμε πάλι από την αρχή. Είναι κύκλος. Δεν πιστεύω στην Ανάσταση. Δεν υπάρχει Ανάσταση. Μην πιστεύσεις τη λύτρωση. Γιατί δεν θα την βρεις. Αντί. Η αλήθεια δεν βοήθησε τίποτα. Το μόνο που μου έχει μείνει είναι πικρές αναμνήσεις. Αξίζει άραγε μόνο για αυτές να λέω πως κάποτε ήμουν άνθρωπος. Ένα όνομα δίνει δύναμη.
Πλέον έχω ξεχάσει το δικό μου.